Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, η Pulse Market Research γιόρτασε στην παρουσία φίλων και συνεργατών της τη συμπλήρωση των 20 χρόνων λειτουργίας της. Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 5η 26 Σεπτεμβρίου, η Pulse Market Research γιόρτασε στην παρουσία φίλων και συνεργατών τη τη συμπλήρωση των 20 χρόνων λειτουργία τη. Καλωσορίζοντα του προσκεκλημένου του, ο CEO τη Pulse Market Research, Παναγιώτη Παναγιώτου, του ευχαρίστησε για την παρουσία του και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προ αυτού, αναγνωρίζοντα την τεράστια συμβολή του στην επιτυχημένη πορεία τη εταιρεία τα τελευταία 20 χρόνια. Χαρακτηριστικά, ανέφερε. Θελήσαμε να γιορτάσουμε μαζί σα, γιατί σα θεωρούμε βασικό και αναπόσπαστο μέρο τη πορεία μα, όπω και εμεί νιώθουμε κομμάτι τη δική σα ομάδα. Μετρούμε ω επιτυχίε μα τι δικέ σα επιτυχίε. Η Path Market Research ξεκίνησε με αφετηρία την πεποίθηση ότι η αντικειμενική και τεκμηριωμένη πληροφόρηση στην οικονομία και στην κοινωνία είναι απαραίτητο στοιχείο εντοπισμού προβλημάτων και εξέβρεση λύσεων. Το όραμά τη από την αρχή ήταν να συμβάλλει στον δομέα τη έρευνα, με τη βελτίωση και αναβάθμισή του σε επιστημονικό επίπεδο. Οι όποιε επιτυχίε μα είναι αποτέλεσμα συλλογική προσπάθεια και ισορροπημένη ανάμειξη ειδικοτήτων, δήλωσε ο κ. Παναγιώτου. Είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα διαφορετικών προσωπικότητων που συμβάλλουν στο κάθε project, ο καθένα με την δική του ιδιότητα και εξειδίκευση, έχοντα σπείρει και καλλιεργήσει βαθιά μέσα στην κουλτούρα μα τον σπόρο τη συνεχού αναβάθμιση και πρόοδου. Η έρευνα εξελίσσεται μαζί και εμεί, εξοικειωνόμαστε και προσαρμοζόμαστε με ταχύτητα. Ο κ. Παναγιώτου τόνισε ότι όσο προχωράει η τεχνολογία, η έρευνα θα προχωρά στο επόμενο στάδιο, καθιστώντα το αντικείμενο ακόμη πιο ευέλικτο και πιο προσιτό οικονομικά. Αναφορικά με τι αλλαγέ που κατέγραψε η εταιρεία κατά την 20χρονη πορεία τη στον τομέα τη έρευνα, ο κ. Παναγιώτου μίλησε για τεράστιε εξελίξει στην τεχνολογία, την επικοινωνία, αλλά και την καταναλωτική και πολιτική συμπεριφορά. Ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ακόμη πω σήμερα τα δεδομένα είναι πλέον πολλά και παντού, αλλά από μόνα του δεν είναι αρκετά. Τα δεδομένα τα μετατρέπουμε σε πληροφορίε. Και την πληροφόρηση σε γνώση. Όχι μόνο για να διευκολυνθεί η λήψη των αποφάσεων, αλλά και για να καλλιεργήσουμε την κατανόηση των πολιτών, των καταναλωτών, τη κοινωνία και τη οικονομία ευρύτερα. Κατέληξε ο κ. Παναγιώτου.